και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τελευταίο μέρος του Ευρωσκοπίου, κυρίες και κύριοι. Στο τελευταίο ημίωρο έχουμε περάσει. Μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 12 όμως, συνεχίζουμε εδώ, ζωντανά, στο ζωντανό ραδιόφωνο, που αλλού. Και συνομιλούμε τώρα τηλεφωνικά με την κυρία Ελένη Ρουσοπούλου Θεοδωρακοπούλου, την οποία θα ήθελα να καλημερίσω αρχικά. Καλημέρα, κυρία Ρουσοπούλου Θεοδωρακοπούλου. Καλημέρα, Νίκο. Την καλημέρα μου και από μένα. Είστε καλά. Και σε όλους τους ακροατές. Καλά. Είναι πολύ καλά. Μέλος του Συλλόγου Νέου Χειμωνίου Ταζαλουφιώτικα. Είναι ερευνήτρια τοπικού λαϊκού πολιτισμού των Αρβανιτάδων. Η κυρία Ελένη Ρουσοπούλου Θεοδωρακοπούλου έχει την ιδιότητα της κόρης του αείμνηστου Ρουσόπουλου, που έγραψε, κατέγραψε πολλά ιστορικά γεγονότα από την περιοχή. Και συνομιλούμε μαζί σας με την ευκαιρία μιας θλιβερής επετείου σήμερα, κυρία Ρουσοπούλου. Θα θέλατε να μας πείτε εσείς ακριβώς περί τίνος πρόκειται, γιατί κλείνουμε 111 χρόνια μάλιστα από τότε. Ακριβώς. Ήθελα να πω ότι η σημερινή μας αναφορά στους προγόνους μας, στους Ζαλουφιώτες, είναι διαφορετική από αυτές τις αναφορές που κάναμε τις προηγούμενες φορές. Ναι. Η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα λύπης. Μια μέρα θλίψης, μια μέρα που μας φέρνει δάκρυα σε όλους εμάς τους απογόνους των Ζαλουφιωτών, καθώς την ημέρα σαν σήμερα 12 Ιουλίου το 1913 οι πρόγονοί μας, οι Ζαλουφιώτες, άλλοι σφαγιάστηκαν, άλλοι κάηκαν, άλλοι κατακρεουργήθηκαν από τους νεότροφους που εφήρμοζαν τότε ένα πρόγραμμα για εξόντωση των Ανατολικοθρακιωτών, το Γιάγμα Γιαγκίν Κεσίν. Αρπάξτε, κάψτε, σφάξτε. Αυτό. Οπότε σημαίνει, έχουμε τη μεγάλη καταστροφή του Ζαλουφίου, η οποία άρχισε σαν σήμερα. Ήταν 12 Ιουλίου του 1913, λοιπόν, όταν λελατήθηκε το χωριό από τους Τούρκους τότε. Σφαγιάστηκαν περίπου 300 Ζαλουφιώτες και εσείς οι απόγονοι του σήμερα θυμίζετε το γεγονός, το υπενθυμίζετε στους νεότερους για να γνωρίζουμε την πρόσφατη ιστορία μας και να παραδειγματιζόμαστε ενδεχομένως από αυτήν, για να μην συμβούν παρόμοια πράγματα και στο μέλλον, εννοείται, αλλά και για να έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση για το τι συνέβη στα πρόσφατα ιστορικά χρόνια στην περιοχή μας. Αυτό πώς καταγράφεται γεγονός? Υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα? Καταρχάς, το 22 που ήρθαν οι πρόγονοί μας, με το 13 δεν απέχει πολύ. Ήδη ήταν όλοι νεότατοι όταν ήρθαν εδώ. Ο παππούς μου, ο Ρουσόπουλος, ο Δημήτρης, ήταν 22 χρονών. Ήδη είχε δύο παιδάκια. Είχε ζήσει την καταστροφή. Είχε ζήσει την καταστροφή. Είναι μαρτυρίες φυσικά αυτών που τις κατέγραψε ένας από όλους ο πατέρας μου, αλλά έχουμε και πολλές μαρτυρίες από τον επιθεωρητή της δημοτικής εκπαίδευσης, τον κύριο τον Τολίδη, τον αείμνηστο Τολίδη, ο οποίος την έζησε ο ίδιος τις σφαγές. Ο ίδιος έζησε αυτή την τρομερή καταστροφή του Ζαλουφιού. Έχουμε πηγές λοιπόν που αναφέρονται σε αυτές, γιατί εντάξει, βέβαια, οι βιωματικές εμπειρίες χάνονται στο βάθος του χρόνου, αλλά αν υπάρχουν και καταγεγραμμένες κάπου, όπως μας αναφέρετε τώρα, αυτά μένουν και αυτά είναι που υπάρχουν, στα οποία επιστρέφουν. Καταγεγραμμένα. Νίκο, υπάρχουν. Ο Τολίδης ήταν επιθεωρητής δημοτικής εκπαίδευσης, ήταν παιδάκι, μικρό παιδάκι, όταν το άρπαξε η μάνα του και μαζί με τον αδελφό του ξεκίνησαν να φεύγουν για τα δάση για να μην τους βρουν οι Τούρκοι. Περιγράφει σε ένα βιβλίο του «Αναμνήσεις από το χωριό μου, το Μεγάλο Ζαλούφι», αλλά μας λέει ότι ο αριθμός των νεκρών είναι άγνωστος. Η επιτροπή όμως Κάρνεγκι κάνει λόγο για 560 νεκρούς. Γιατί εγώ ψάχνω να έβλεπα για 300, αλλά αυτό αναρωτιόμουν πώς προκύπτει ως αριθμός. Εσείς μας λέτε τώρα ότι υπάρχουν και καταγραφές μέχρι και 500. Ναι, εδώ η Επιτροπή Κάρνεγκι, η οποία κάνει λόγο για 560 νεκρούς. Μάλιστα. Η Μαύρη Βίβλος όμως του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει «Μέγα Ζαλούφι, το χωρίον τούτο υπέστη κακώσεις κατά την ανακατάληψη, οπότε φωνεύτησαν περί τους 130. Μετά την καταστροφή πολλοί Ζαλουφιώτες έφυγαν και όσοι έμειναν έζησαν τα μελανότερα χρόνια της ζωής των». Αλλά έχουμε και καταγραφή και από τον Αρβανίτη συγγραφέα από το Τυχερό, τον Δαλάτη του Δημήτριο, ο οποίος ζει στην Αθήνα και έχει γράψει σχετικά για τους Ζαλουφιώτες. Τόσο αναφέρει κυρίως για τις δολιοφθορές που έκαναν. Άρπαξαν 5.000 ζώα και 20.000 πρόβατα.
καταστρέφταν 10 μεγάλες ειδικές αποθήκες κρασιού που η κάθε μια είχε πάνω της 20 οκάτες κρασί. Για δολιοφθορά άνοιξαν τις κάνουλες για να τρέχει το κρασί και, και άλλα βαρέλια τα σπάζανε με τα τσεκούρια ώστε να πλημμυρίσει να φύγει το κρασί. Mm-hmm. Ο Δε Ρουσόπουλος έχει γράψει ένα ποίημα σχετικά με την καταστροφή. Μεταξύ άλλων λέει: «Φωτιά, καπνός, αντάρα σε όλο το χωριό. Σκοτώσαν 400 και ζώα 100. Ποτάμι μες στους δρόμους τα ξακουστά κρασιά που σμίγουν με το αίμα πτατώα τα παιδιά». Αυτό το μελοποίησε ο ίδιος και εμείς στον σύλλογό μας, στον πολιτιστικό μας σύλλογο τα Ζαλοφιώτικα του Νέου Χειμωνίου, είναι ο ύμνος μας και τον αρχίζουμε με τον ύμνο, τον ψάλουμε πριν αρχίσουμε οποιαδήποτε εκδήλωσή μας. Στο Δε Λαβαρό μας έχουμε την πυρκαγιά του Ζαλοφιού από ένα σκίτσο του ίδιου του Ρουσόπουλου. Μάλιστα. Του ίδιου του. Εσείς μπορεί να τα γνωρίζετε και είναι πολύ χρήσιμο τώρα που συζητούμε μαζί, κυρία Ρουσοπούλου, για να τα μάθουμε και οι υπόλοιποι κάτοικοι της περιοχής. Γιατί είναι η πρόσφατη ιστορία μας, η οποία δεν είναι και τόσο γνωστή. Γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις που ενδεχομένως θα μπορούσαν να γίνουν για να αναδειχθεί, ή κάθε φορά που γίνονται, ίσως να μην επικοινωνούνται σωστά ή σε ευρύ κοινό. Και είναι πράγματα, είναι γεγονότα τα οποία υπό άλλες συνθήκες ίσως θα τα μνημονεύαμε πολύ περισσότερο. Μιλάμε για 111 χρόνια πριν, δεν μιλάμε για πολύ παλιά και μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή, μια θλιβερή επέτειο τη σημερινή. Πάρα πολύ θλιβερή επέτειο. Ναι. Θλιβερή επέτειο. Εμείς όσες φορές, εμένα όσες φορές, εγώ όσες φορές μου δίνεται ο λόγος να μιλήσω για τους Αρβανίτες, αναφέρουμε πάντα στο γεγονός της καταστροφής του Ζαλουφιού. Διατηρείτε τη μνήμη ζωντανή, έχετε δίκιο. Από εσάς τουλάχιστον ακούμε πολλές φορές αναφορές διάφορες για την πρόσφατη ιστορία. Πολύ, γιατί φαγιάστηκαν. Φαγιάστηκαν πάρα πολύ. Το χωριό είχε μεγάλη καταστροφή. Mm-hmm. Και τρίμερο έκαιγαν. Όχι, δηλαδή πήγαν να κάψουν, τρίμερο έκαιγαν. Λέει, λατρούσαν. Δεν έκαναν διάκριση ανθρώπους και ζώα. Ήταν η αρχή της... Οι φλόγες στον ουρανό τις έβλεπαν και άκουγαν και τα τσιρίγματα των γυναικών και των παιδιών, τα άκουγαν και τα διπλανά χωριά, όπως το Λοντάριο που είναι πολύ κοντά. Αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, γιατί και αυτοί φοβόντουσαν και περίμεναν τη σειρά τους. Τότε ήδη είχαν αρχίσει τα έκτροπα από τους νεότουρκους. Ναι. Και έλεγα πως ήταν η αρχή μάλλον του τέλους για αυτή την περιοχή, για το Μέγα Ζαλούφι όπως το γνωρίζαν μέχρι τότε οι κάτοικοι, γιατί από εκεί και μετά σιγά σιγά άρχισαν να μετακινούνται λίγο πιο κοντά στο ποτάμι και μετά αργότερα πέρα από το ποτάμι για να έρθουν στη Δυτική Θράκη, και έτσι το 1922 πια, μάλλον τότε ήταν που αναγκάστηκαν να καταλήψουν οριστικά τον τόπο τους. 11 χρόνια αργότερα. Ναι, το γράφει και... Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, βίβλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που λέει ότι πάρα πολλοί έφυγαν μετά την καταστροφή, πάρα πολλοί έφυγαν. Όντως, όταν το 1922 έγινε ο ξεριζωμός, ήδη ήρθαν στο Μούρμπι, που ήδη είχαν προσφύγει εκεί αυτοί του 13 και φιλοξένησαν τους συμπατριώτες τους, οι οποίοι έφυγαν το 1922. Όλοι είναι Αρβανίτες. Όλοι οι Ζαλουφιώτες. Όλοι είναι Αρβανίτες. Ναι. Όλοι. Πώς διασκορπίστηκαν σήμερα, όλοι. Δηλαδή στην σύγχρονη νεότερη ιστορία, στην χώρα μας, πώς είναι διασκορπισμένοι στα γύρω χωριά, πώς είστε διασκορπισμένοι οι Ζαλουφιώτες? Οι Ζαλουφιώτες έρχονται στο 1922 με τον ξεριζωμό, ήταν από τους τελευταίους. Δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι αυτοί θα γίνουν πρόσφυγες. Έβλεπαν τους γειτόνους να φεύγουν και δεν ήθελαν να το πιστέψουν. Άρχισαν να ετοιμάζονται. Ήρθαν στη γέφυρα του Πιθίου, γιατί ήταν η μόνη αμαξητή γέφυρα. Mm-hmm. Επειδή όλοι πήραν τα κάρα τους τότε, δεν υπήρχε άλλο μέσο. Πήραν τα κάρα τους, ούτε τρένο περνούσε από το Ζαλούφι. Πήραν τα κάρα τους και ήρθαν στη γέφυρα του Πιθίου. Mm-hmm. Από τη γέφυρα του Πιθίου όμως, επειδή εκεί ήταν πολύ άριθμα κάρα, τα οποία περίμεναν με τις μέρες για να περάσουν, η αμαξητή γέφυρα ήταν πάρα πολύ στενή. Άλλοι πήγαιναν και άλλοι έρχονταν, γιατί τους είχε δοθεί η προθεσμία 15 ημερών. Οπότε όσοι έρχονταν, είτε ήταν βαμβαϊσκίτες, είτε ήταν από το Λοντάριο, είτε οτιδήποτε, ξαναεπέστρεφαν πίσω για να πάρουν και την υπόλοιπη οικοσκευή. Οι Ζαλουφιώτες, ερχόμενοι από αυτή την πλευρά της γέφυρας, το Εύρο ποταμού, σκόρπισαν. Πάρα πολλοί πήγανε, όπως μου έλεγε η Κλεισός, έχει φέτος το αντάμωμα, το 14ο αντάμωμα των Ζαλουφιωτών. Μου έλεγε η πρόεδρος, που η οποία ετοιμάζει τώρα το αντάμωμα, οι δικοί της έφυγαν, οι παππούδες της έφυγαν και στη Θεσσαλονίκη.
Δηλαδή δεν σκορπίστηκαν. Οι περισσότεροι όμως έμειναν εδώ, στο χειμώνιο. Όπως ο παππούς μου, έμειναν με την ελπίδα ότι θα γυρίσουν πάλι πίσω. Ενώ τα αδέρφια τους δεν ήθελαν πλέον να ακούσουν, επειδή πέρασαν πάρα πολύ άσχημα με την καταστροφή αυτή και με το κάψιμο του χωριού, έφυγαν μακριά, έφυγαν στο χωριά της Θεσσαλονίκης. Πόσο απέχει το Μέγα Σαλούφι από το χειμώνιο, κυρία Ρωσοπούλου? Σε ευθεία γραμμή είναι από το Ρίγιο, από το οποίο απέχει γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Σε ευθεία γραμμή. Περπατιούνται. Σε ευθεία γραμμή είναι ακριβώς απέναντι από το Ρίγιο. Καταλαβαίνω. Βλέπω στο Ρίγιο, στο χειμώνιο, στο Μουρμπέι τότε, στο Σάκο είναι. Ακριβώς. Στο χειμώνιο, στο Σάκο είναι αμυγοί πληθυσμοί. Αμυγοί, αρβανίτικοι πληθυσμοί. Αλλά πάρα πολλοί πήγαν λίγοι στην Κλισό, στην Καβίλη, στα Δίκαια, στον Απαλό, στον Πέπλο. Αρκετούς έχει και οι Φέρες που μια γειτονιά τη λένε Αρβανίτες, αρβανίτικη γειτονιά. Άρα πάρα πολλοί έφυγαν μακριά. Έφυγαν σε χωριά της Μακεδονίας και, σε χωριά της Μακεδονίας, όπως το Καλοχώρι, την Κίμηση, το Νεοχώρι. Στο νομό Σερών είναι αυτά. Στο νομό Σερών. Ναι. Οι περισσότεροι στο νομό Σερών και λίγοι στο Καλοχώρι. Μάλιστα. Αλλά για όλους αυτούς, η σημερινή μέρα είναι η θλιβερή. Για όλους αυτούς τους εμάς, τους απογόνους των Ζαλουφιωτών, οι οποίοι ζούμε και τα έχουμε ακούσει. Γιατί εμείς δεν τα ζήσαμε, εδώ γεννηθήκαμε, αλλά οι μπαμπάδες μας, ο δικός μου πατέρας, γεννήθηκε εκεί. Φυσικά ήρθε 2 χρονών. Δεν γνώριζε τότε τίποτα. Αλλά πήρανε καταγραφές από τους μπαμπάδες τους, από τους παππούδες τους δικούς μας, οι οποίοι έζησαν την καταστροφή. Υπάρχουν και επώνυμα που προκύπτουν από το Μέγα Ζαλούφι. Ας πούμε το Ζαλουφλής, έτσι που μου έρχεται κατά νου τώρα, μάλλον προέρχεται από εκεί. Υπάρχουν δηλαδή και οικογένειες που διατηρούν και κάποια ονόματα ως τοπονύμια της περιοχής. Εμείς στο χειμώνα δεν έχουμε, γιατί ήρθαν επιτροπές, τα διάφορες επιτροπές, οι οποίες όπως τη γιαγιά μου την έλεγαν Αλτούν. Και οι επιτροπές αυτές μετανομάσανε αυτά, είτε βουλγάρικα ήταν τα ονόματα, είτε ήταν τουρκικά, τα μετανομάσανε πλέον σε ελληνικά. Δηλαδή Αλτούν είναι ο Χρυσός και την είπαν Χρυσούλα. Χρυσούλα Ρουσοπούλου. Μάλιστα. Υπήρχαν επιτροπές, οι οποίες σε όλους τους πρόσφυγες δώσανε τα ονόματα τα οποία έπρεπε να υπάρχουν, χριστιανικά, ελληνικά, και αυτά τα οποία ήταν. Με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό του 1913, μαθαίνουμε και κάποια περισσότερα πράγματα από την κουβέντα μας, κυρία Ρωσοπούλου. Είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά για να γνωρίζουμε και την τοπική μας ιστορία, δεδομένα που δεν τα ξέραμε, ιστορικά δεδομένα που πιθανόν να μην τα έχουμε ξανακούσει. Βλέπω επίσης ότι στο χειμώνιο, το Μουρμπέι, όπως λέγονταν τότε, γιατί υπήρχαν και άλλες 50 τουρκικές οικογένειες μαζί με τους αρβανιτάδες που εγκατασταθήκατε εκεί πέρα. Και αυτό. Τουρκικές οικογένειες οι οποίοι τους φιλοξένησαν. Είτε γι' αυτό το αναφέρω, γιατί ο λαός φιλοξένησαν τους ξεριζωμένους Ζαλουφιώτες, τους φιλοξένησαν οι Τούρκοι και ζούσαν αρμονικά. Έχω φωτογραφικό υλικό που πέρασα εγώ και έκανα στο χωριό. Έχω φωτογραφικό υλικό να έχουν σταλόνια και να αλωνίζουν μαζί με τους Τούρκους. Μάλιστα. Δηλαδή ζούσαν αρμονικά μέχρι που οι περισσότεροι έφυγαν το 65, πολλοί έφυγαν από αυτούς και μείναν πολύ λίγοι. Αυτό που πολύ λέμε πάντα, οι άνθρωποι μεταξύ μας δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, οι λαοί ζουν. Όχι, δεν έχουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Άλλα είναι τα συμφέροντα που προκαλούν όλες αυτές τις καταστροφές, αυτά τα δεινά, αυτές τις τραγικές επαιτίους που τώρα θυμόμαστε, μνημονεύουμε αυτή τη στιγμή. Όπως η σημερινή. Αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία, Νίκα, ήθελα να πω ότι αυτές οι οικογένειες που έμειναν στο Ζαλούφι, το τι τράβηξαν, δηλαδή με πολλά μέλη της οικογένειας των να λείπουν, λόγω του ότι είχαν σφαγιστεί, χωρίς πρόβατα και ζώα για να τα βάλουν στο ζυγό, με ελάχιστη γη, γιατί εγκαταστάθηκε τουρκικό στρατό, εγκαταστάθηκε τουρκική επιτροπή στο χωριό, οπότε τους πήραν και τη γη. Και είχαν ελάχιστη γη πρέον να ζουν. Η πείνα, το ψύχο στερίζει νέους και γέρους. Το σχολείο δεν λειτουργήσε για πολλά χρόνια. Εμείς, σε εμάς, το χρέος όλων μας, εμάς των απογόνων των Ζαλουφιωτών, είναι να τους θυμόμαστε, να τους θυμούμε και να τους μνημονεύουμε. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας στη μνήμη. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο μνημόσυνο για όλους αυτούς οι οποίοι υπέφεραν, αλλά και για όσους έζησαν και
και μας τα μετέδωσαν. Ποτέ ξανά άλλα τέτοια μνημόσυνα στην ιστορία σίγουρα, μας, κύριε Αρζοπούλου. Σίγουρα, αυτό, να δεν αυτό το τρίπτυχο που μας μεταφέρατε ως δόγμα της εποχής, να μην το ξαναζήσει ποτέ κανείς λαός. Θυμήστε το όμως για να καταλήξουμε με αυτό. Πώς μας το είπατε και στα τουρκικά, ή αρβανιτικά ήταν αυτό που είπατε. Στα τουρκικά ήταν νωρίτερα. Με το τρίπτυχο φάξτε. Ήταν το πρόγραμμα, το εξοδοτικό πρόγραμμα που είχαν για τους Ανατολικοθρακιώτες στην Νεότουρκη. Ναι, ναι. Γιάγμα, Γιαγκίν και Σιν. Είναι στα τουρκικά. Αρπάξτε, κάψτε, φάξτε. Να είστε καλά. Είναι. Καλή αυτό συνέχεια. Δεν θα ξαναζήσουμε. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ευχαριστώ εγώ που κάναμε ένα μνημόσυνο στους προγόνους μας οι οποίοι σφαγιάστηκαν. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας στην ουσιαστική στην εκπομπή, κυρία Ρουσοπούλου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Η κυρία Ελένη Ρουσοπούλου, Θεοδωρακοπούλου ήταν, κυρίες και κύριοι, μέλος του Συλλόγου Νέου Χειμωνίου Τεζαλουφιώτικα. Είπαμε ότι είναι και ερευνήτρια του τοπικού λαϊκού πολιτισμού. Πρόσφατα βραβευθήσα μάλιστα και από την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου για το πολυσχηδές πολυεθνικό έργο της. Πάμε σε ένα τραγούδι που θα μας οδηγήσει στο φινάλε.